Καλό μεσημέρι, είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γερός, δυνατός. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Κύριε Σπανέ, πώς βιώνετε αυτή την περίοδο που δεν έχουμε ποδόσφαιρο? Θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό μετά το ότι έγινε ή ίσως μια λαθασμένη απόφαση για τη διακοπή? Νομίζω από την πρώτη στιγμή το σύνολο των ομάδων της Super League και παρουσία μας στον Υπουργό είπαμε ότι αυτό ήταν μια λαθασμένη απόφαση, ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και αν τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και επί της ουσίας τι έγινε που διακόπη? Εντάξει. Ίσως και από την πλευρά της Πολυβίας ήταν μια λογική να εκτονωθούν τα πράγματα, γιατί πράγματι είχαν έρθει έτσι σε ένα οριακό σημείο, αλλά θεωρώ ότι αν εμείς παράγοντες δεν τα βρούμε μεταξύ μας και δεν έχουμε ένα κώδικα ειλικρίνειας και να σταματήσουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο δημιουργούν πρόβλημα στο προϊόν, νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν και να καταλάβουμε ότι πλέον έχουν έρθει τα πράγματα σε οριακό σημείο. Κύριε Σπανέ, ναι, γιατί ήρθαν σε οριακό σημείο? Γιατί είχαμε φέτος ένα πολύ κακό, ένα βρώμικο, ένα άδικο πρωτάθλημα, ή γιατί στο τέλος ο ανταγωνισμός των τριών μεγάλων δημιούργησε προβλήματα? Πώς το βιώσατε εσείς? Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει ένας άκρατος και υπέρμετρος εγωισμός μεταξύ των μεγάλων ομάδων, ο οποίος, όπως είπατε, δημιούργησε και δημιουργεί και κάθε χρόνο αυτά τα προβλήματα. Έτσι, εντάξει, υπάρχουν αντιπαλότες που νομίζω ότι ξεφεύγουν στα τα όρια στενά του ποδοσφαίρου, αγγίζουν και την πολιτική αλλά και την οικονομική σκηνή της χώρας και νομίζω ότι αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα που έχουν μεταφέρεται και μέσα στο ποδόσφαιρο. Βήματα προς τα μπροστά όλο αυτό το χρόνο κάναμε καθόλου, ή θεωρείτε ότι το πρωτάθλημα ήταν και πάλι όπως τα προηγούμενα χρόνια, με πολλές αδικίες, με... Όχι, κάναμε βήματα. Κάναμε. Σίγουρα κάναμε βήματα μπροστά. Κάναμε, όπως είχα πει και σε μια πρόσφατη συνέντευξη, κάναμε ένα βήμα μπρος και στο τέλος κάναμε δύο βήματα πίσω. Ναι. Κάναμε κάποια βήματα, σίγουρα. Το ότι φέτος το πρωτάθλημα μέχρι ένα μεγάλο διάστημα και πριν τις τιμωρίες ήταν στη διεκδίκησή τους καθαρά τρεις ομάδες και για 20 αγωνιστικές ήταν και ατρόμητος, ακόμα και ατρόμητος ήταν μέσα στο κόλπο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι σίγουρα για ένα μεγάλο διάστημα είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα που με τα τελευταία γεγονότα σίγουρα κάναμε κάποια βήματα προς τα πίσω και δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα που ουσιαστικά πάλι ξαναγυρίσαμε εκεί που ήμασταν. Μιλήσατε για εγωισμό μεγάλων ομάδων, που είναι ένα γεγονός, εντάξει, το να μην κατονομάσουμε δεν χρειάζεται. Όλοι πάνω κάτω, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, δημιουργεί τα θέματα του. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί μια ομάδα που ο δείκτης εμπορικότητάς της δεν είναι τόσο δυνατός, όταν σε έναν συνεταιρισμό δεν μπορεί να βρεθεί μια κοινή λογική για να προχωρήσει? Αυτό είναι που εγώ δεν βλέπω να έχει γίνει μισό βήμα μπροστά όλο αυτό το διάστημα, ξέχωρα από το αγωνιστικό που υπήρχε ανταγωνισμός. Ναι, αυτό που λέτε σίγουρα, για να έχουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού θα πρέπει να μικρύνει και αυτή η ψαλίδα που λέτε μεταξύ των μεγάλων ομάδων και των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά δυστυχώς το έχω πει ότι εμείς οι 12 υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε ακόμα πόση μεγάλη δυναμική έχουμε στα χέρια μας. Με αποτέλεσμα, καλός ή κακός, να πάντοτε να περνάνε την πολιτική τους και τα θέλω τους οι μεγάλες ομάδες. Εκεί είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Αλλά αν θέλουμε ένα υγιή ανταγωνισμό, σίγουρα, όπως είπατε κι εσείς, θα πρέπει αυτή η ψαλίδα να μικρύνει. Σίγουρα κάθε ομάδα έχει την εμπορικότητά της και την δυναμική της. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια εμπορικότητα. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα, θα πρέπει, για να μην υπάρχουν πράγματα που νοφεύουν τον ανταγωνισμό, σίγουρα αυτή η ψαλίδα να είναι πιο μικρή. Ώστε να μην υπάρχουν εξαρτήσεις και να υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο να είναι αναβαθμισμένο και όλες οι ομάδες να μπορούν να έχουν στόχους και να κοιτάνε πιο ψηλά, να έχουμε και πιο δυνατές ομάδες. Κατά ψέματα, υπάρχει και μία ρήξη με την Νόβα, η οποία δεν θέλει να προχωρήσει στην κεντρική διαχείριση, γιατί κατηγορώντας τη Super League και όλους εσάς, ισχυρίζεται ότι κάποιες τομές που είχε αποφασίσει μετά από έρευνες που είχε κάνει δεν προχώρησαν ποτέ. Μήπως είναι και συνολική ευθύνη του συνεταιρισμού το γεγονός αυτό?
Εντάξει, όταν έρχεται πάντοτε μία ρήξη, σίγουρα σε καμία περίπτωση πάντοτε φταίνε και οι δύο πλευρές, έτσι. Δεν μπορείς να ρίξεις την ευθύνη κάπου. Και εμείς σίγουρα έχουμε ενδεχομένως κάνει κάποιους λαθασμένους χειρισμούς στη σχέση μας με την Νόβα. Και πιστεύω και από την άλλη πλευρά γίνανε κάποια λάθη. Θεωρώ όμως ότι σε ένα πρωτάθλημα που θέλουμε υγιή ανταγωνισμό, θα πρέπει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και οι 16 ομάδες να έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο και να έχουν και συμβόλαιο το οποίο να αντικατοπτρίζει και την εμπορικότητά τους και την αγωνιστική τους ισχύ. Αυτά που έχουν δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι σίγουρα πράγματι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα που, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες 7-8 που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα σοβαρό το θέμα και είναι και ευθύνη όμως συνολικά όλης της διοργάνωσης, όλου του πρωταθλήματος και ευθύνη των μεγάλων ομάδων να λυθεί αυτό το θέμα και όλες οι ομάδες να ξεκινήσουμε το καινούργιο πρωτάθλημα έχοντας ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία και να έχουμε, αν θέλετε, τα ίδια εφόδια. Εσείς έχετε συμφωνήσει? Εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει. Εμείς ήμασταν από η ομάδα η οποία από την αρχή είχαμε πρόταση. Ναι. Απλώς επειδή θέλαμε να σεβαστούμε κάποια πράγματα και θα ήθελα να ήμουν ο τελευταίος ο οποίος θα έφευγε από το... γιατί είμαι υπέρμαχος της λογικής της κεντρικής διαχείρισης. Ναι. Και ήθελα να είμαι ο τελευταίος που θα φύγω από το συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο πάνελ των ομάδων που στηρίζουμε αυτό. Δεν μπήκα σε περαιτέρω συζητήσεις με την Νόβα μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και να δούμε ποιες ομάδες είναι αυτές που μπορούμε να πορευτούμε για να κάνουμε ένα συμβόλαιο όλες μαζί. Τώρα, εν ώψη της επανέναρξης, πώς σχολιάζετε τις δεσμεύσεις που σας ζητήθηκε να πάρετε, τις υπογραφές που βάλατε, αλλάζει κάτι, πρακτικά τι θα αλλάξει, ή τώρα ή το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, πρακτικά για μένα, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία τον παραγόνο και αν καταλάβουμε ότι βασικά για μένα είναι πολύ άσχημο να κρίνονται πρωταθλήματα, να κρίνονται στόχοι ομάδων σε δικαστικές αίθουσες. Αυτό δεν το βλέπουμε σε κανένα πρωτάθλημα. Εάν βγάλουμε να κερδίζουμε το παιχνίδι με το οποιοδήποτε κόστος, αυτόν τον εγωισμό που έχουν οι τέσσερις μεγάλοι, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αποδείχθηκε φέτος ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε κάποια φαινόμενα από αυτά που είδαμε φέτος είτε ομάδες να καταστρέφονται και τα παιχνίδια να αρχίζουν και να τελειώνουν κανονικά. Και ούτε να καταστρέφονται ομάδες προς Θεού. Το θέμα είναι ότι σίγουρα εμείς μιλάμε για ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο πρέπει να κρίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εκεί οι ομάδες να παίρνουν αυτό που τους αναλογεί. Βρέθηκε στο επίκεντρο ο Ιβάν Σαββίδης για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο, για τις κινήσεις του. Μετά από αρκετές έτσι ημέρες, πώς κρίνεται αυτή την κίνηση που βεβαίως ήταν αρνητική, ήταν κακή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα υπερβολής. Έτσι, νομίζω ότι, και δεν το λέω, το είπα και από την πρώτη στιγμή, όταν διοικείς μια τόσο μεγάλη ομάδα με τόσο μεγάλη πίεση, όταν είσαι τόσο πολύ κοντά σε ένα πρωτάθλημα, δεν γνωρίζει κανένας την πίεση που έχεις και πώς νιώθεις όταν αδικείσαι. Όλοι οι παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά καιρούς έχουμε δυστυχώς δείξει μια τέτοια συμπεριφορά, η οποία και ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν ήταν μια πρέπουσα εικόνα αυτή η εισβολή που έκανε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα νομίζω που είδαμε επί μια εβδομάδα να παίζονται και τα λοιπά, είμαστε σε μια χώρα που η υπερβολή είναι στο μέγιστο βαθμό. Εντάξει, θεωρώ και στο παρελθόν όλοι οι παράγοντες έχουμε πέσει κάτω από την πίεση των γεγονότων σε μια τέτοια συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Σίγουρα πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε να λέμε ότι θα πρέπει να εξοντώσουμε έναν άνθρωπο που ήρθε στην Ελλάδα και έχει βάλει ένα σωρό εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, έχει κάνει επενδύσεις που έχουν φέρει δουλειές σε πάρα πολύ κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Οπότε να ζητάμε την εξόντωση και να ζητάμε πράγματα τα οποία είναι υπερβολές. Εντάξει, υπάρχει πειθαρχικό πλαίσιο, από εκεί και πέρα στα πλαίσια
των κανόνων που υπάρχει. Οποιοδήποτε διαπράττει, ας πούμε, κάποια παράβαση, να υποστεί και την όποια συνέπεια. Από εκεί πέρα όμως διαφωνώ κάθετα στις υπερβολές και σε αυτά που έχουν ακουστεί. Μάλιστα. Κύριε Σπάνε, μιλήσατε για θεσμικό πλαίσιο, για κανόνες που πρέπει να τηρούνται βεβαίως. Χθες, 4-5 μέρες πριν τελειώσει η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων για τις αδειοδοτήσεις, κάνατε συζήτηση στη Λίγκα για να αλλάξει ένα θεσμικό πλαίσιο. Πώς δικαιολογείται αυτό? Μόνο η συζήτηση που έγινε δεν είναι λίγο υπερβολικό? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η συζήτηση να ξεκινήσω πρώτα να πω για τη θέση του Ατρομήτου, που γνωρίζετε ότι ήταν υπέρ της αλλαγής του συγκεκριμένου πλαισίου. Mm-hmm. Να πω ότι από το 2015 ήμασταν στις δύο ομάδες οι οποίες είχαμε την ίδια θέση, και τότε που μας ζητήθηκε είπαμε ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο τότε κανονισμός, δηλαδή να ισχύσει κανονικά η απαγόρευση μεταγραφών τότε, το πιο χαλαρός, και να μην πάμε σε απευθείας υποβιβασμό, διότι ούτε η οικονομική κατάσταση που βρίσκεται και υπάρχει στη χώρα μας ευνοούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και θα το βρίσκαμε μπροστά μας. Mm-hmm. Μετά από δύο χρόνια, αφού ήρθε ένα τέτοιο θέμα από μια ομάδα μεγάλη που το έφερε στο ΔΣ, και σήμερα ο Παναθηναϊκός γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα δυνατό brand name που το θέλουμε όλοι σαφώς στο πρωτάθλημα, αλλά κάτω από σωστές συνθήκες και με σωστούς όρους. Ήρθε αυτό το θέμα, είχα ακριβώς την ίδια θέση που είχα το 2015. Είναι η ουσία, κύριε Σπανίνη, και το timing όμως. Είμαστε 4 μέρες πριν τελειώσει η προθεσμία. Δεν παίζει ρόλο γι' αυτό για εσάς? Κοιτάξτε, σε ένα συνεταιρισμό, ναι, και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πραγματικά θα είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο να λείψει ο Παναθηναϊκός. Αν θα μου θέσετε θέμα συνείδησης και ηθικής, πράγματι η ομάδα του Ηρακλή τα προηγούμενα χρόνια βίωσε έναν υποβιβασμό, όπως είπατε και εσείς, λόγω της αλλαγής του συγκεκριμένου πλαισίου. Εγώ σαν Ατρόμητος και σαν Σπανός Γιώργος αισθάνομαι καλά με τη συνείδησή μου, ποτέ δεν ψήφισα να πέσει ο Ηρακλής για λόγους χρεών. Είχα πει να ισχύσει, και ακόμα μέχρι και σήμερα είμαι υπέρμαχος της θέσης, ότι θα πρέπει λόγω του οικονομικού πεδίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή, είναι την τελευταία πενταετία που έχει επιδεινώσει την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, θα έπρεπε η αδειοδότηση και αυτά που ισχύουν να είναι πιο χαλαρά για τις ομάδες. Αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται προφανώς στην αρχή κάθε σεζόν. Αυτό που μας παραξένεψε εμάς γενικά σε μια προσπάθεια κάποιων μεγάλων ομάδων να αποκτήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα, έπαιξαν λίγο και με την επικοινωνία στο 90 ουσιαστικά της διαδικασίας. Αυτό μας ενόχλησε εμάς, αν καταλαβαίνω από αυτό που λέει ο Δημήτρης. Μήπως τελικά αυτά πρέπει να... Κατάλαβα τι σας ενόχλησε, και είναι και σωστό να λέτε ότι τις τελευταίες μέρες προσπαθείτε να αλλάξετε, ας πούμε, ένα κανονισμό, όταν στο παρελθόν κάποιες ομάδες εξαιτίας αυτού του κανονισμού είχαν υποστεί και συνέπειες υποβιβασμού. Το χειρότερο που μπορούσε, βέβαια. Είναι αυτονόητο. Απλώς πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα. Για μένα, ναι, σας είπα, κάτι που είναι λάθος, γιατί θεωρώ λάθος τη συγκεκριμένη ποινή, είναι πάρα πολύ αυστηρή και δεν υπάρχει, να ξέρετε, σε καμία αδειοδότηση καμιάς χώρας. Mm-hmm. Είναι πολύ αυστηρή η συγκεκριμένη ποινή. Υπάρχουν κάποια στάδια που προϋπήρχαν και που μπορούσες να εφαρμοστούν, όπως απαγόρευση μεταγραφών, που τα ξέρετε, όπως ξέρω εγώ μια ποινή αφαίρεσης βαθμών να ξεκινάει το επόμενο πρωτάθλημα η ομάδα που δεν αδειοδοτείται. Mm-hmm. Θεωρώ ότι συγκεκριμένη και το 2015 ήμουνα κατά στο να γίνει πιο αυστηρή, που άλλαξε, αλλά δυστυχώς ήμασταν μόνο δύο ομάδες, αν θυμάμαι καλά, που ψηφίσαμε να μην αλλάξει. Η μία ήταν η ομάδα μου, εγώ δεν άλλαξα θέση. Έτσι, αυτό ψήφισα και χτες, ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι σωστό αυτό που ισχύει. Και αυτό ψήφισα για να αλλάξει. Κύριε Σπανέ, ποδοσφαιρικά, εντελώς από αυτή τη φετινή απόφαση του ΠΑΟΚ, τη δική σας, για τους τρεις δανεικούς, τελικά όλοι κέρδισαν. Για να πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ποιος κέρδισε πιο πολύ, η ομάδα σας, ο ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές, οι τρεις που έκαναν εκπληκτική χρονιά? Πώς το νιώθετε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Και όλοι είμαστε κερδισμένοι. Όλοι, ναι. Προς Θεού. Όλοι είμαστε κερδισμένοι. Και τα παιδιά, εμείς είμαστε χαρούμενοι, γιατί εξελίχθηκαν μέσα από την πορεία τους με τον Ατρόμητο. Κάνανε πολλά παιχνίδια και δείξανε ότι είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Σαφώς και ο ΠΑΟΚ, ειδικά για την περίπτωση του Άρντα, θεωρώ που εντάξει, την περίπτωση αυτή λίγο ΠΑΟΚ, δεν σας το κρύβω ότι την είχε χαμένη. Τώρα πιστεύω και με τη συμμετοχή του στην Εθνική το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο,
θα μπορέσει να εξαργυρώσει αυτή την καλή χρονιά, και αν ο ΠΑΟΚ θελήσει να τον, να τον πουλήσει, θα βάλει σημαντικά χρήματα στο ταμείο του. Νομίζω ότι όλοι είμαστε κερδισμένοι. Και τα παιδιά που δείξανε το ταλέντο τους και ανεβάσανε τις μετοχές τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μόνο ο Γιαννούλης έχει για 2 χρόνια συμφωνία. Μαζί ο σε... Γιαννούλης έχει, ναι, για 2 χρόνια συμφωνία. Το Χατζησαία τον θέλετε προφανώς και του χρόνου. Και τους 3 τους θέλουμε. Και τους 3 τους θέλετε. Ναι, ναι. Άρα θα ξανασυζητήσετε. Αν είναι εφικτό πάντα. Ναι, ναι, ναι. Πείτε μας λίγο, πότε θα παίξετε με τον ΠΑΟΚ, ποια μέρα. Προφανώς θα ισχύσει, περιμένουμε βέβαια και την απόφαση της πολιτείας, ώστε να, πάει, να γίνει και τυπικά επανέναρξη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σειρά των αγώνων. Όπως ήταν το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής, πιστεύω ότι θα... Άρα μάλλον Σάββατο απόγευμα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μάλλον Σάββατο απόγευμα 5 και 4. Ναι. Και το μυστικό της επιτυχίας σας της φετινής είναι ο Κάναντι, τον οποίο ανανεώσετε πρόσφατα, ή πολλά πράγματα μαζί. Νομίζω ότι είναι μια χημεία όλοι μαζί, δηλαδή διοίκηση, προπονητικό team, ποδοσφαιριστές, κόσμος. Δούλεψαμε πολύ σωστά από την αρχή της σεζόν, μας βγήκανε κάποια πράγματα και νομίζω ότι καταφέραμε ο κ. Κάναντι να πάρει από τους ποδοσφαιριστές το 100% και παρουσιάσαμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, μια δυνατή ομάδα. Γνωρίζετε κι εσείς, έχουμε, είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουμε μόνο 2 ήττες στο πρωτάθλημα. Βεβαίως. Ουσιαστικά δηλαδή αφήσατε τον παλιό κορμό που είχατε εκεί πέρα, σας είχαμε συνηθίσει με ένα κορμό συγκεκριμένο, με παιδιά μεγάλας ηλικία, πήγατε σε πιο φιλόδοξα. Όπως είπατε και εσείς και εγώ, κάνανε τον κύκλο τους τα παιδιά αυτά, βοηθήσανε σίγουρα την ομάδα. Κάποια στιγμή ένας κύκλος κλείνει, ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Εντάξει, κάναμε 15 μεταγραφές, ήταν δύσκολη σεζόν, αλλά απλώς μας βγήκανε πολύ γρήγορα κάποια πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Και τώρα... Σίγουρα είχαμε θέσει σαν στόχο ότι να επανέλθουμε πάλι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό το είχαμε θέσει σαν στόχο και πιστεύω ότι θα τον πιάναμε. Απλώς σίγουρα η πορεία της ομάδας, το να βρίσκεται στα 2/3 του πρωταθλήματος και να διεκδικεί πρωτάθλημα, ήταν κάτι που σίγουρα το καλοκαίρι δεν ήταν μέσα στο μυαλό μας. Τώρα με βάση τα νέα βαθμολογικά δεδομένα, δεν βλέπετε δεύτερη θέση? Να τα δούμε, δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ποινές. Τα ενδεχόμενα, τα ενδεχόμενα, τα ενδεχόμενα, ναι. Σίγουρα θα δούμε τώρα πώς θα, να δούμε καταρχάς να τελειώσουν οι πειθαρχικές αποφάσεις και αν μας επιτρέπει η βαθμολογική κατάταξη να κοιτάμε πιο ψηλά. Μάλιστα. Θα το κοιτάξουμε, θα εξαντλήσουμε τις όποιες πιθανότητες μας για να πάρουμε καλύτερη θέση από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι η τέταρτη. Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.